Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μια νεαρή κοπέλα, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είναι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πληροφοριοδότης που οδήγησε την αστυνομία στην οδό Ριανκούρ των Αμπελοκήπων, όπου βρέθηκε το κλεμμένο Μιτσουμπίσι, το οποίο θα χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες στη δολοφονική επίθεσή τους εναντίον ανωτάτου δικαστικού. Η πληροφοριοδότης της αστυνομίας είχε σχέση με τον 22χρονο στρατιώτη Κωνσταντίνο Μαργαρά, δευτεροετή φοιτητή της Παντίου, που βρέθηκε νεκρός στις 18 του περασμένου Μαρτίου στο προάβλιο ενός κτηρίου στο στρατόπεδο διαβιβάσεων Χαϊδαρίου. Ο θάνατος του στρατιώτη είχε αποδοθεί τότε σε αυτοκτονία παρά τις αντίθετες μαρτυρίες συναδέλφων του Μαργαρά και των γονέων του. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι ο 22χρονος στρατιώτης, γιος του Προέδρου της Κοινότητας της Δροσιάς, έπεσε θύμα δολοφονίας. Η φίλη του και πληροφοριοδότης της αστυνομίας θεώρησε υπεύθυνους τους συνεργάτες της, τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, και άρχισε από τότε να δίνει πληροφορίες στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τη μελλοντική δράση της οργάνωσης. Η ίδια μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς και στην ανέβρεση του κόκκινου Toyota, το οποίο οι τρομοκράτες είχαν εξοπλίσει για να εκτοξεύσουν αντιαρματικές ρουκέτες σε μια άλλη δολοφονική επίθεση που σχεδίαζαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων με άγνωστο μέχρι στιγμή στόχο. Οι αρχές ασφαλείας δίνουν τις πληροφορίες με το σταγονόμετρο, χωρίς όμως να διαψεύδουν και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ανακοίνωσε σήμερα το πόρισμα της προανάκρισης που έκανε ο συνταγματάρχης διαβιβάσεων Ιωάννης Σολβάτος, στον οποίο γινόταν λόγος μόνο για αυτοκτονία. Όμως άγνωστο μέχρι στιγμής για ποιο λόγο ο συνταγματάρχης Σολβάτος μετετέθη και τις συμπληρωματικές καταθέσεις πήρε ο συνταγματάρχης Σκανδαλάκης. Περισσότερα για το θρίλερ με τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη και τις ανακρίσεις στα γεγονότα των 8.30. Σε κατηδίαν συναντήσεις θα ενημερώσει ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου τη Δευτέρα και την Πρόεδρο του Συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη την Τετάρτη. Αυτό συμφώνησαν στη σημερινή του συνάντηση που διήρκεσε 1 ώρα και 10 λεπτά οι κύριοι Καραμαλής και Μητσοτάκης. Η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι ο κύριος Καραμαλής θεωρεί προτιμότερο να προηγηθεί σε αυτή τη φάση η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια δεν θα έχει αντίρρηση να καλέσει τους αρχηγούς σε νέα σύσκεψη υπό την Προεδρία του. Μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Καραμαλή, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα σενάρια περί πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδος στη Γιουγκοσλαβική κρίση, δήλωσε ότι η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική ειρήνης και σταθερότητος στα Βαλκάνια. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνει κάτι που θα θέσει σε πρόβλημα τη σταθερότητα και την ειρήνη. Αντιθέτως, πρόσθεσε, θα παλέψει για αυτό το σκοπό. Στα εθνικά θέματα αναφέρθηκε σήμερα και ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπανδρέου δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανή η πολεμική εμπλοκή της χώρας μας, παρότι, όπως είπε, σε αυτή την κατάσταση όλα είναι πιθανά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την άποψη ότι οι εξελίξεις περιέχουν κινδύνους, οι οποίοι όμως μεγαλοποιούνται από το εξωτερικό και το εσωτερικό, για να προβεί η Ελλάδα σε παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Και πρόσθεσε ότι η καλλιέργεια κινδυνολογίας στο εσωτερικό καλύπτει πιθανές παραχωρήσεις στο Κυπριακό και το Αιγαίο, όπως το θέμα του στρατηγίου της Λάρισας που συρρυκνώνει την επικράτεια της χώρας. Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η ελληνική πολιτική στα Βαλκάνια πρέπει να έχει ως στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Στις φλόγες του πολέμου έχουν τυλιχθεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αλλά και η Κροατία, καθώς οι Σέρβοι έχουν εξαπολύσει μεγάλης έκτασης βομβαρδισμούς. Το κροατικό λιμάνι του Μπρόβνικ βομβαρδίζεται από ξηράς και θαλάσσης. Αναφέρονται πολλοί νεκροί και τραυματίες. Και το Σεράγεβο έχει τυλιχθεί στις φλόγες από τους ολονίκτιους βομβαρδισμούς των Σέρβων ατάκτων. Δεκάδες κτίρια καταστράφηκαν και πολλά φλέγονται ακόμη, καθώς ελεύθεροι σκοπευτές εμποδίζουν τους πυροσβέστες να σβήσουν τις πυρκαγιές. Το νοσοκομείο της πόλης, σχολεία, τράπεζες, αθλητικές εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν από οβίδες. Οι αρχές της Βοσνίας λένε ότι τη διαταγή για τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς την έδωσε ο Σέρβος στρατηγός Μάτκο Μλάντιτς. Μουσουλμάνοι και Κροάτες συγκρούονται με τους Σέρβους άτακτους στο Σεράγεβο και σε άλλες περιοχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Αναφέρονται τουλάχιστον 6 νεκροί και 30 τραυματίες. Πριν από λίγο ήχησε στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αεροπορικός συναγερμός. Εξαίρεση για την Ελλάδα προβλέπει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιβολή κυρώσεων προς τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Το σχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί απόψε ή αύριο. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερ, θα απαγορευτεί το σύνολο των εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων καθώς και του πετρελαίου, με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Θα επιτραπεί προσωρινά όμως σε χώρες όπως η Ελλάδα να μεταφέρουν προϊόντα μέσω της Γιουγκοσλαβίας. Η απόφαση που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει το πάγωμα των περιουσιακών και των τραπεζικών λογαριασμών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Θα συνιστάται επίσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να απορρίψει το αίτημα της Νέας Γιουγκοσλαβίας να διαδεχθεί την παλαιά Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επιφυλάξεις για τις κυρώσεις, αλλά δεν θα προβάλλουν βέτο. Η Γαλλία δεν έχει πλέον αντιρρήσεις για την άμεση εφαρμογή των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν χθες να χρησιμοποιούνται υπό την αιγίδα της ΔΑΣΕ στρατεύματα του ΝΑΤΟ για ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ζήτησε σήμερα από το ΝΑΤΟ να στείλει στρατεύματα στη Γιουγκοσλαβία. Και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα, αντιπαράθεση σήμερα μεταξύ του πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής, κ. Νίκου Κατσαρού, και του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Αφορμή η επιστολή που έστειλε ο κ. Κατσαρός προς τον προκαθήμενο της Εκκλησίας και με την οποία κατηγορεί την Εκκλησία για απουσία από τη μεγάλη υπόθεση της Μακεδονίας.
Στην επιστολή του, ο κ. Κατσαρός χαρακτηρίζει εντυπωσιακή την απουσία της Εκκλησίας από παγκόσμιους εκκλησιαστικούς οργανισμούς, όπου μένεται, όπως τονίζει, η προπαγάνδα των αντιπάλων μας. Το γραφείο τύπου της Ιεράς Συνόδου χαρακτηρίζει αήθη ενέργεια την επιστολή του κ. Κατσαρού, ενέργεια που προκαλεί θλίψη σε τόσο κρίσιμες για τον τόπο μας ώρες, που επιτάσσουν όχι αντεγκλήσεις αλλά συνεργασία όλων των δυνάμεων του ελληνισμού. Στην περίπτωση της Εκκλησίας και του προκαθημένου της προστίθεται στην ανακοίνωση, κανείς δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει τη συμβολή της στο μακεδονικό, αλλά και σε κάθε εθνικό αγώνα, την ευαισθησία και την πρωτοπορία που δείχνει πάντοτε στα θέματα αυτά. Γιατροί, νοσηλευτές και επισκέπτες θα οδηγούνται από τη Δευτέρα στο αυτόφορο εάν δεν συμμορφώνονται με την υγειονομική διάταξη που απαγορεύει το κάπνισμα στα νοσοκομεία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Σούρλας στην ημερίδα για το κάπνισμα στο Ζάπιο. Ένα στους τρεις θανάτους σήμερα σε όλο τον κόσμο οφείλεται στο κάπνισμα. Και όπως είπε ο κ. Σούρλας, στόχος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κατά του Καρκίνου και του Υπουργείου είναι η μείωση κατά 80% μέχρι το 2000 των ανθρώπων που καπνίζουν και κατά 15% των θανάτων από καρκίνο. Κυρίες και κύριοι, με τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, όσο αυτή την ώρα, 6 λεπτά μετά τις 6, οι εξελίξεις όμως τρέχουν, οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του Μέγκα τις καταγράφουν και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Μαρία Χούκλη. Καλό απόγευμα.